Παράθυρο στην πόλη ή στην πόλη από το παράθυρο. Μια εκπομπή με θέα στα αθέατα με τη δημοσιογράφο Άννα Χατζηπαύλου. Κάθε Δευτέρα στις 10.30 το πρωί. City International 106,1 MHz FM Stereo. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές, καλή σας εβδομάδα. 100 χρόνια από την ίδρυσή του συμπληρώνει φέτος το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης, ο παλαιότερος φορέας πολιτισμού της πόλης μας και το μοναδικό κρατικό οδείο της χώρας. Κοντά μου σήμερα βρίσκεται η διεθνούς φήμης πιανίστρια, κυρία Λόλα Τότσιου, συνθέτρια παράλληλα, η οποία από το 2011 έχει αναλάβει τη διεύθυνση του κρατικού οδείου. Καλημέρα και καλώς ήρθατε, κυρία Τότσιου. Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω. Έχετε κι εσείς αποφοιτήσει από το κρατικό οδείο, έτσι δεν είναι? Ναι, αποφοίτησα από την τάξη της κυρίας Ελένης Παπάζογλου, έτσι μιας δασκάλας ορόσημο του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης, και μάλιστα σύντομα πρόκειται να τις κάνουμε μαζί με μια άλλη μαθήτρια και πιανίστα ένα αφιέρωμα. Και αποφοιτήσατε με άριστα, το οποίο σας συνόδευσε και στις μετέπειτα σπουδές σας. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά τους και ας μιλήσουμε πρώτα για την ιστορία. Πότε ιδρύθηκε το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης? Ιδρύθηκε το 1914, δύο χρόνια μετά από την απελευθέρωση της πόλης, με πρωτοβουλία του τότε Πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου, για να προάγει την κλασική μουσική παιδεία στην Ελλάδα. Ήταν μια ιστορική απόφαση, όπως καταλαβαίνουμε, και φέτος είναι τα 100 χρόνια του εορτασμού. Τότε υπαγόταν στο Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας και σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση το νομοσχέδιο θα αποτελούσε την απαρχή της ιδρύσεως οδείων εις τας πολυανθρωποτέρας των πρωτευουσών του κράτους. Ενώ για τον Ελευθέριο Βενιζέλο εις την ανακτηθήσαν περίδοξον Βυζαντινήν Μεγαλόπολην ανήκουν δικαιωματικώς στα πρωτεία. Σε μια πόλη λοιπόν με ανύπαρκτη μουσική παιδεία, όπως ήταν τότε η Θεσσαλονίκη, και με το ελληνικό στοιχείο να μειοψηφεί, ποιος γίνεται ο πρώτος διευθυντής του οδείου? Είναι ο Καζαντζής, που ήταν και αυτός μια ιστορική μορφή, όπως πολλές μορφές που πέρασαν από το οδείο. Δηλαδή είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν είναι απλά τα 100 χρόνια, αλλά είναι 100 χρόνια ενός ιδρύματος που διάσημοι παιδαγωγοί, καλλιτέχνες και μετέπειτα σολίστες, διευθυντές από ορχήστρες και διεθνούς φήμης πέρασαν από τις πύλες του. Είναι ένα πραγματικά ιστορικό ίδρυμα. Όλη η ιστορία του είναι σημαντική. Πάντως και παρά τον νόμο δεν δημιουργήθηκαν άλλα κρατικά οδεία. Εξακολουθείτε να είστε το μοναδικό. Είμαστε το μοναδικό και ελπίζουμε και εργαζόμαστε έτσι ώστε να παραμείνουμε, να συνεχίσουμε να είμαστε κρατικό οδείο, γιατί θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα. Τα παιδιά που έρχονται στο κρατικό οδείο έρχονται μέσα από εισαγωγικές εξετάσεις αυστηρών προδιαγραφών, δεν είναι όπως ένα ιδιωτικό οδείο που θα μπουν χωρίς εξετάσεις, και προσπαθούμε να διατηρήσουμε ένα πραγματικά ψηλό επίπεδο, έτσι ώστε το κρατικό οδείο να αξίζει και την φήμη του και την επιχορήγησή του. Και να είναι αντάξιο της ιστορίας του και όσων πέρασαν. Τα οικονομικής φύσεως προβλήματα πάντως συνοδεύανε από την πρώτη στιγμή το οδείο. Λίγο μετά την παρέτηση του Βενιζέλου, θέλετε να μας τα πείτε εσείς ότι όχι, παρακαλώ. Η νέα κυβέρνηση επέβαλε αναστολή της ισχύως του νόμου, οπότε δεν μπόρεσαν να δημιουργηθούν άλλα οδεία και μάλιστα αγωνίστηκε το οδείο για να μπορέσει να δημιουργηθεί, για να διατηρηθεί ο νόμος για το οδείο Θεσσαλονίκης. Η επιχορήγησή του μειώθηκε στο ελάχιστο, όπως θα μας πείτε εσείς και για τη σημερινή εποχή. Από τα σπλάχνα του οδείου τώρα γεννήθηκαν, όπως είπαμε, μουσικοί, δεκάδες χιλιάδες, αλλά και ηθοποιοί. Ναι, όπως ο Κώστας Βουτσάς, για παράδειγμα. Αλήθεια, ναι. Ο Μητρούσης, η Τάνια Τσανακλειδού βγήκε από την δραματική σχολή του, από την τότε δραματική σχολή του. Η δραματική σχολή πότε εντάχθηκε?
Νομίζω ήταν γύρω στο 50 κάτι. Έχει 50 χρόνια, ναι, δηλαδή. Ναι, αλλά όταν δημιουργήθηκε πλέον το κρατικό θέατρο, ανεστάλλει η λειτουργία της. Ωστόσο, έχουμε το τμήμα της μελοδραματικής σχολής, που είναι από τα λίγα στην... Στο κρατικό δίο. Ναι, μελοδραματική σχολή, που μπορούν να προετοιμαστούν για να γίνουν μουσική όπερας. Ξεπίδησε όμως και η κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης από τον πυρήνα. Ακριβώς, αυτό οδείου. Ήταν βέβαια, από ό,τι γνωρίζω, όλοι οι διευθυντές προσπάθησαν να δημιουργήσουν, πέρα από το δίο που διδάσκανε η διάσημη παιδαγωγή του, να δημιουργήσουν σύνολα, μουσικά σύνολα, και να προωθούν την κλασική μουσική. Αλλά στην πραγματικότητα ο Σόλων Μιχαηλίδης, ένας από τους κορυφαίους διευθυντές και η πολύ ισχυρή προσωπικότητα που είχα τη χαρά σαν παιδί να τον γνωρίσω, του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης, ήταν αυτός που δημιούργησε και την κρατική ορχήστρα, η οποία το 1966 πλέον ονομάστηκε, ξεκίνησε ως Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος το 1959, και το 1966 ονομάστηκε πλέον Κρατική και λειτουργεί όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα. Το κρατικό οδείο στεγάζεται σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σε ένα ιστορικό κτίριο, ένα νεοκλασικό πανέμορφο διατηρηταίο, το οποίο βεβαίως δεν είναι ιδιοκτησίας του. Παλιότερα ήταν η Kia Abbott, αργότερα έγινε η Οθωμανική Τράπεζα και πολύ αργότερα πέρασε στο ΙΚΕΤΑΜ, το οποίο ακόμα είναι ιδιοκτησία, αλλά πολύ πρόσφατα το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων αποφάσισε την αναγκαστική απαλωτρίωση ή εξαγορά του κτηρίου, έτσι ώστε να περιέλθει στο Υπουργείο Πολιτισμού και να μπορεί το κρατικό δίο να έχει επιτέλους το σπίτι του. Και βέβαια αυτό ήταν ένα υπέροχο δώρο γενεθλίων για τα 100 του χρόνια. Βεβαίως, πέρσι είχατε πολύ σοβαρό πρόβλημα, θα μας το πείτε αργότερα αυτό. Ας μείνουμε λιγάκι ακόμα στα ιστορικά στοιχεία της στέγασης. Τώρα είπαμε είναι στην Οδό Φράγκων, στην καρδιά του Πάλε Ποτέ Φραγκομαχαλά. Από πότε στεγαζόταν στο κτίριο αυτό? Στεγάζεται από το 87. Βεβαίως όταν το πήρε από το ΙΚΑ ήταν ερείπιο και από τους σεισμούς και εγκαταλειμμένο. Με πρωτοβουλία της τότε Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη. Και το ανακαίνισε, αυτή ήταν η συμφωνία, το ανακαίνισε για 5 χρόνια. Και μετά ήταν ένα 12ετές συμβόλαιο έναντι εντελώς ενός συμβολικού ενοικίου. Και από το 87 λοιπόν στεγάζεται εκεί. Σε αυτό το πανέμορφο νεομπαρόκ κτίριο, ξανακτισμένο από το Ποζέλη μετά την ανατίναξή του το 1903 από τους Βούλγαρους Αναρχικούς. Πριν από το κτίριο όμως αυτό, πού στεγαζότανε? Στεγαζότανε, είχε ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά, από το κτίριο των προσκόπων, που ήταν στην πραγματικότητα κάποια λιώμενα παραπήγματα, και το Λύκειο Λινίδων ακόμα πιο πριν. Ναι, ναι, ναι. Στον πόλεμο μέσα δεν σταμάτησε να λειτουργεί, αλλά βεβαίως γινόταν σε σπίτια δεξιά και αριστερά τα μαθήματα. Μετά ήταν στο πολύ όμορφο κτίριο, το οποίο βέβαια δεν θα χωρούσε τώρα τους μαθητές του, στο στρατηγείο, το οποίο κατεδαφίστηκε και έγινε πάρκο. Και μετά πέρασε από διάφορες πολυκατοικίες, στην Οδό Πλουτάρχου, στην Οδό Ολυμπίου Διαμαντή και κατέληξε στην Οδό Φράγκων. Θα μου επιτρέψετε εδώ να αναφερθώ σε μια διάλεξη που είχε δώσει το 1964 ο πρώτος διευθυντής, ο Αλέξανδρος Καρατζάς, όπως είπαμε, Καζαντζής, όπου περιγράφονται οι συνθήκες της ίδρυσης του Οδείου στην στρατοκρατούμενη Θεσσαλονίκη, όπου όλα τα δημόσια κτίρια πλέον κατήχονται από στρατιωτικές μονάδες και υπηρεσίες και τα μαθήματα, όπως αναφέρατε κι εσείς, γινόταν στο κτίριο του Λυκείου Ελληνίδων και μόνο τις πρωινές ώρες, γιατί αυτές τους είχαν παραχωρηθεί. Και όταν το Λύκειο σταμάτησε να λειτουργεί εν αναμονή της εισόδου της Ελλάδος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εδόθη ένα μικρό διαμέρισμα από τα δημόσια κτίρια της Βασιλίσσης Σοφίας. Μετά την πυρκαγιά συστεγάστηκε σε άλλο διαμέρισμα μαζί με το δασαρχείο,
Δηλαδή έψαχνε, έψαχνε στέγη, έψαχνε το σπίτι του και λίγο καιρό αργότερα στο περίπτερο αυτό που αναφέρατε απέναντι από την ηλεκτρική εταιρεία των προσκόπων που γνωρίζουμε εμείς, το οποίο είχε αναγείρει ηγεσία σερβικού στρατιωτικού τμήματος. Εγώ τα έχω μελετήσει και μου είναι φρέσκα. Κατά τον πόλεμο λοιπόν το είχε αναγείρει το σερβικό στρατιωτικό τμήμα και μετά από αυτόν ήθελε να το εκποιήσει για 40.000 δραχμές. Το περίπτερο το ζητούσαν άλλοι για βιβλιοθήκη και άλλοι για κλινική, αλλά προτιμήθηκε το οδείο γιατί είχε συνεργαστεί με την στρατιωτική σερβική ορχήστρα. Και φυσικά μέχρι να βρούνε και τα χρήματα να το αγοράσουν πάλι είχε ένα πρόβλημα. Σε κρατικό οδείο πότε μετονομάστηκε? Γιατί η ονομασία αρχικά ήταν οδείο Θεσσαλονίκη. Ήταν το 70, το 68. Επί υπουργίας του... Νομίζω αργότερα, επί υπουργίας του Επάγγελου Βενιζέλου. Νομίζω ήταν αργότερα. Παρότι ήμουν μαθητήτρια από παιδί. Ήταν αργότερα. Οπότε ακριβώς θα το ονομάσουμε. Επομένως είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ναι. Το οποίο όμως διατηρεί πλήρη αυτονομία ως προς τις καλλιτεχνικές και λειτουργικές του επιλογές. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι. Βέβαια είμαστε σε μια στενή σύνδεση με το Υπουργείο και με όλες τις φορές. Οφείλουμε να είμαστε σε σύνδεση και να στέλνουμε στοιχεία καθημερινά σχεδόν και έγγραφα κτλ. Υπάρχει μια αυτονομία ως προς τους ποιους προσλαμβάνουμε. Παρ' όλα αυτά παίρνουμε έγκριση για το πόσους θα προσλάβουμε. Είναι δηλαδή μια αμφίροπη κατάσταση. Έχουμε αυτονομία ως προς κάποια θέματα, δεν έχουμε ως προς κάποια άλλα. Το οργανόγραμμά σας ποιο είναι? Διοικείστε από κάποιο συμβούλιο? Ναι. Στο οργανόγραμμα του ΟΔΙΟ υπάρχει η θέση του Διευθυντή και του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι κάπως αλληλοσυμπληρούμενες, δηλαδή ο Διευθυντής είναι αυτός ο οποίος χειρίζεται όλα τα θέματα τα καθημερινά και όχι μόνο τα καθημερινά του ΟΔΙΟ και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι και το ανώτατο ελεγκτικό συνέδριο και ο πρόεδρός του είναι και ο υπεύθυνος απέναντι στον νόμο. Πενταμελές συμβούλιο. Τώρα που μιλάμε έχει οριστεί, γιατί υπήρχε και ένα πρόβλημα στο... Υπήρχε, φέτος υπήρξε μια καθυστέρηση. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια. Το ΟΔΙΟ έχει, από ό,τι έχω καταλάβει, μέσα στις δεκαετίες ταλαιπωρηθεί πολύ τακτικά από αυτό το φαινόμενο, είτε να μην έχει διοικητικό συμβούλιο, είτε να μην έχει διευθυντή. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Έτσι, είχαμε όντως μια καθυστέρηση και το Διοικητικό Συμβούλιο ορίστηκε στα τέλη Νοεμβρίου. Και από εκεί και πέρα μπορέσαμε να περάσουμε στις προσλήψεις των ορομιστήρων. Μέχρι εκείνη τη στιγμή λειτουργούσαμε μόνο με τους μόνιμους και τους αορίστου χρόνου καθηγητές. Τώρα για τους αορίστους που λέτε, έχω εδώ πέρα ένα ερώτημα, αλλά θα το πάμε και αυτό λίγο παρακάτω. Αναλάβατε πριν 2,5 χρόνια την διεύθυνση του κρατικού οδείου. Πρώτα ήσασταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Καταρχήν τώρα δεν διδάσκεται, δεν είναι? Όχι, βάσει του νόμου που του Διευθυντή, δεν μπορώ να διδάξω. Δεν επιτρέπεται να διδάξω. Παλαιότερα, με παλαιότερες νομοθεσίες, οι διευθυντές διδάσκανε. Και έτσι δεν προλαβαίνω βέβαια κιόλας. Έχετε άλλα καθήκοντα. Αναλάβατε λοιπόν σε μια περίοδο όπου τα προβλήματα ήταν ιδιαίτερα οξυμένα, με την θέση του Διευθυντή να είναι καινή από καιρό, με καταλήψεις του ΟΔΙΟ από απεργούς καθηγητές που διεκδικούσαν τα δεδουλευμένα τους, με τους σπουδαστές να κινδυνεύουν να χάσουν τη σπουδαστική τους χρονιά, με ελλείμματα, με πολλά. Πώς τα καταφέρατε και τι θυσίες χρειάστηκε να γίνουν προκειμένου το κρατικό ΟΔΙΟ να συνεχίσει να υπάρχει και να μπορεί να σταθεί στα πόδια του? Κοιτάξτε, χρειάστηκε καταρχήν, θέλω να πω ότι όταν αναλαμβάνει κανείς μια θέση χρειάζεται να πιστεύει πραγματικά σε αυτό που ανέλαβε. Έτσι αυτό τα κάνει τα πράγματα λίγο πιο εύκολα. Όμως για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα ήταν δουλειά, νύχτα, μέρα,
και Σαββατοκύριακα. Για να μπορέσει κανείς να οργανώσει και να μεθοδεύσει την λύση όλων αυτών των προβλημάτων που αναφέρατε, για να μπορέσει να χτίσει μια καλή επικοινωνία με τους καθηγητές και με το προσωπικό, το διοικητικό και με τους σπουδαστές, για να, και όταν μιλάω για λύση, δεν σημαίνει ότι πάντα βρίσκεται η λύση σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε, αλλά έχει σημασία να μεθοδεύεται μια λύση και να πηγαίνουμε με στόχο προς αυτή τη λύση. Και έτσι ήθελε πραγματικά πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ καλή επικοινωνία με όλον τον κόσμο του ΟΔΙΟΥ. Πιστεύω ότι, ότι πρέπει να είναι μια συλλογική, πώς να το πω, συνθήκη. Είναι μια συλλογική συνθήκη το κρατικό ΟΔΙΟΥ Θεσσαλονίκης, και έτσι ήταν πάντα. Έτσι κατάφερε να επιβιώσει μέσα από πολέμους, από μειωμένες επιχορηγήσεις, από πραγματικά πολύ δύσκολες καταστάσεις, και πιο δύσκολες από αυτές που ζούμε τώρα. Βεβαίως, μέσα σε αυτά τα 100 χρόνια έζησε πολύ τραγικά γεγονότα. Έχει ζήσει, και είναι και λίγο αστείο και καμιά φορά όταν έρχονται και μου λένε έτσι και από το σύλλογο το καθηγητό και το σπουδαστών, ότι το Υπουργείο μας αγνοεί, δεν έχουμε χρήματα κτλ. Ναι, φυσικά μειώνεται η επιχορήγηση, ναι, φυσικά δυσκολευόμαστε, δεν θα ωραιοποιήσω τα πράγματα, όμως υπάρχει απόσπασμα πρακτικών του 1920 λίγο, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο, έξαλλο με τη διοίκηση, τον Δήμο, το Υπουργείο κτλ., νιώθοντας παραμελημένο κτλ., θυμώνει και λέει ότι ο πολιτισμός δεν ευνοείται σε αυτή τη χώρα. Θέλω να πω, επαναλαμβάνονται τα πράγματα. Σχεδόν πάντα ήταν έτσι, με λίγες φωτεινές εκλάμψεις, όπου στο ΟΔΙΟΥ έραν χρήματα, έραιε η επιχορήγηση, και φυσικά πρέπει να πω ότι και έτσι πρέπει να είναι, αν θέλουμε να πούμε ότι σεβόμαστε τον πολιτισμό και στηρίζουμε τον πολιτισμό. Ήτανε και θέματα διοικητικά, διοίκησης, δηλαδή δεν υπήρχε συντονισμός, δεν υπήρχε καλή οργάνωση, καλή επικοινωνία που είπατε προηγουμένως μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν υπήρχε όραμα πιθανότατα τα προηγούμενα χρόνια. Μπορώ να πω ότι δεν υπήρχε όραμα, γιατί και η προηγούμενη, ο κάθε διευθυντής κάτι θέλει να αφήσει πίσω του, είναι φανερό, και προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις. Ήταν, ας πούμε, μία περίοδος όπου οι εντάσεις, όντως υπήρξαν εντάσεις ανάμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους καθηγητές, αυτό πυροδότησε και την γενικότερη δυσαρέσκεια από την έλλειψη, από τη μείωση της επιχορήγησης, από το στεγαστικό που δεν έλεγε να λυθεί, από το ότι δεν υπάρχει διαβάθμιση του πτυχίου. Αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα που αξίζει να το θίξουμε. Το μόνο που υπάρχει δηλαδή είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Ισοτιμιών γύρω στο 1976-78, που απλά λέει πως το πτυχίο ή το δίπλωμα μάλλον του Κρατικού ΟΔΙΟΥ Θεσσαλονίκης μισθολογικά ορίζεται ως ΤΑΦΕΕ, δηλαδή ως ανώτερη εκπαίδευση. Όμως ως πτυχίο αυτό καθ' αυτό δεν ορίζεται ως τίποτα και κανενός ΟΔΙΟΥ στη χώρα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και καυτό θέμα, γιατί φυσικά δεν είναι όλα τα ΟΔΙΑ ίδια. Το κρατικό ΟΔΙΟ και άλλα ΟΔΙΑ της χώρας θα μπορούσαν άνετα να είναι ανώτατη εκπαίδευση ή ανώτερη εκπαίδευση. Αυτό που έκανε τότε η συγχωρεμένη Μελίνα Μερκούρη, που το άφησε να υπαχθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, τελικά γύρισε μπούμεραγκ, γιατί αν ήταν στο Υπουργείο Παιδείας θα θεωρεί το ανώτατο εκπαιδευτικό. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο. Χρειάζεται να γίνει μια σειρά από τυπικές και νομικές διαδικασίες. Mm-hmm. Πρέπει να πω ότι και προηγούμενες διοικήσεις και εγώ έχουμε καταθέσει προτάσεις, αλλά είναι και ένας δυσκίνητος μηχανισμός, και είναι και αυτό που σας λέω, μια πολυπλοκότητα σε σχέση με το ότι εσείς αυτό, οι υπόλοιποι τι, πόσοι. Θέλει πραγματικά μια πολύ γερή ομάδα πανελλαδική εργασίας, η οποία να συντονίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι ώστε να δώσει λύσεις σε αυτό το θέμα. Γιατί είναι πραγματικά κρίμα τα παιδιά να σπουδάζουν 12 χρόνια σε κάποια όργανα ή 9 και 10 σε άλλα και να μην έχουν πτυχίο διαβαθμισμένο. Και μετά, εάν θέλουν να συνεχίσουν, πρέπει να πάνε σε κάποιο, είτε στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ναι, τώρα, ακριβώς επειδή ειδικά του κρατικού ΟΔΙΟΥ οι σπουδές έχουν μια
πληρότητα ως προς τα και τα θεωρητικά αντικείμενα και ως προς το επίπεδο σπουδών, σε κάποιες σχολές του εξωτερικού της Ευρώπης αναγνωρίζεται ως bachelor και πηγαίνουν κατευθείαν για μεταπτυχιακά. Σε κάποιες άλλες δεν αναγνωρίζεται, οπότε πηγαίνουν στο τελευταίο έτος του bachelor, τελειώνουν το ανώτατο και μετά πηγαίνουν. Υπάρχουν κάποιες συμβάσεις, κάποιες με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού όσον αφορά αυτό που είπατε? Δυστυχώς, όχι, δεν είναι θέμα συμβάσεων. Είναι ότι η διοίκηση του Χ οδείου, για παράδειγμα στην Ολλανδία, ναι, αποφασίζει ότι σύμφωνα με αυτόν τον κύκλο σπουδών, ο σπουδαστής αυτός έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο. Άρα πηγαίνει κατευθείαν στο μεταπτυχιακό τμήμα. Πάντως το σημαντικότερο όλων είναι ότι στο ΟΔΙΟ οι σπουδαστές εξακολουθούν να σπουδάζουν χωρίς να πληρώνουν δίδακτρα όλα αυτά τα χρόνια, και μάλιστα όχι μόνο σε όργανα της επιλογής τους αλλά και στα απαραίτητα θεωρητικά μαθήματα. Εσείς κατά το διάστημα της θητείας σας δεχτήκατε πιέσεις πάνω σε αυτό, στο να αλλάξει το δημόσιο χαρακτήρα του το ΟΔΙΟ? Πιέσεις όχι, δεν θα το έλεγα. Συζητήσεις, ναι, έχουν γίνει κατά καιρούς και είναι μια ενιαία στάση και του Διοικητικού Συμβουλίου του τωρινού και δική μου και των συλλόγων του ΟΔΙΟ, ότι το ΟΔΙΟ πρέπει πάση θυσία να διατηρήσει τον δημόσιο χαρακτήρα του, γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε παιδιά που δεν θα μπορούσαν, σε ταλαντούχα παιδιά, γιατί θα θυμίσω ότι μπαίνουν μέσα από αυστηρού επιπέδου εξετάσεις, σε ταλαντούχα παιδιά που δεν θα μπορούσαν να σπουδάσουν μουσική, να ασχοληθούν και να προσφέρουν κατ' επέκταση και αυτά στο κοινωνικό σύνολο. Σας το ρώτησα γιατί ούτως ή άλλως η μουσική παιδεία σήμερα έχει παραχωρηθεί, όπως και πολλά πράγματα άλλα, στους ιδιώτες, ενώ για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί είναι αυτό που είπατε, προϋπόθεση να παρέχεται δωρεάν, προκειμένου και όσοι βγαίνουν να προσφέρουν τη δική τους, το δικό τους λιθαράκι να βάζουν στον μουσικό, στα μουσικά πράγματα. Και νομίζω με αφορμή αυτό που λέτε ότι δεν θα έπρεπε να το συζητάμε ότι η παιδεία σε μια ευνομούμενη χώρα οφείλει να είναι από την αρχή μέχρι το τέλος δωρεάν. Δηλαδή, ακούγεται σχεδόν αυτονόητο το ότι συζητιέται και κάτι άλλο, για μένα είναι πάρα πολύ αρνητικό και επικίνδυνο. Δυστυχώς για πολλά πράγματα, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στις μέρες μας. Πέρυσι τον Ιούνιο αντιμετωπίσατε το πλέον σοβαρό πρόβλημα, αυτό που αναφέραμε με λίγα λόγια προηγουμένως, της έξωσης από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πώς οδηγηθήκατε σε αυτό και ποια ήταν η κατάληξη? Ας το αναφέρουμε, γιατί πέρυσι είχαν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα για την ιστορία αυτή. Πάρα πολλά, και επειδή έγινε 2 μέρες μετά από την αναστολή της λειτουργίας της ΕΡΤ, ο κόσμος ήταν πραγματικά τρομοκρατημένος ότι κλείνει το κρατικό ΟΔΙΟ, ότι είναι μια αφορμή αυτό κτλ. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε κάποια πρόθεση από μεριάς του δικού μας Υπουργείου να κλείσει το ΟΔΙΟ. Ποτέ δεν υπήρξε αυτή η πρόθεση. Αλλά θέλω να πω ότι και το ΙΚΑ είχε τα δίκαια του, δηλαδή αυτό είναι ένα κτίριο ιδιοκτησίας του, παρέμεινε για 10 η έξωση υπάρχει από το 2001, η τελεσίδικη απόφαση. Αλλά δεν ήταν εκτελεστέα. Ναι, μπήκε σε ένα σιρτάρι όλη η ιστορία, και όταν το 2009-2010 άρχισαν όλοι να πρέπει να ασχοληθούν με την περιουσία τους λόγω κρίσης και να αξιοποιήσουν κτλ., αυτό το πράγμα βγήκε στην επιφάνεια. Μέχρι τότε δίνατε εσείς ένα μικρό συμβολικό. Απολύτως συμβολικό. Ναι, σε αυτό είμαστε τυπικοί, αλλά πραγματικά είναι απολύτως συμβολικό το ποσό. Και δοκιμάσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία και με την διοίκηση του ΙΚΑ και με το Υπουργείο μας, και ένα από η πάγια θέση μας μάλλον ήταν αυτό που αυτή τη στιγμή συμβαίνει. Δηλαδή το ΟΔΙΟ πρέπει επιτέλους να έχει τον χώρο του, ότι αυτό το ιστορικό κτίριο αξίζει να είναι στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισμού, και ευτυχώς. Εσείς είχατε κάνει και κάποιες προτάσεις προκειμένου να ενταχθείτε σε ευρωπαϊκά προγράμματα, να κάνετε, να πετύχετε. Ναι, και είναι. Αυτό το έχουμε συζητήσει και με την κυρία Λίνα Μενδώνη, τη Γενική Γραμματέα του
Υπουργείου Πολιτισμού και με τον Δήμο, ο οποίος προσφέρθηκε να βοηθήσει και με τη δική του τεχνογνωσία, ότι αυτό το κτίριο φυσικά και πρέπει πλέον να μπει σε ΕΣΠΑ, γιατί μπορεί να λέμε ότι είναι ωραίο, ότι είναι σύμβολο όλα αυτά, ιστορικό κτίριο, ωστόσο η κατάστασή του πραγματικά χρήζει άμεσων και ριζικών επισκευών και φυσικά και μιας ανανέωσης με ακουστικές μελέτες, έτσι ώστε να μπορέσει να πληρεί τους όρους για να είναι ένα μουσικό ίδρυμα. Αυτή η πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος ο Μπουτάρης, ο οποίος παρενέβη προσωπικά νομίζω πέρυσι, η πρόταση ότι με τα έξοδα του Δήμου θα γίνει αυτή η ανακαίνιση του κτηρίου, εξακολουθεί να ισχύει? Όχι, όχι, δεν εξακολουθεί, γιατί το Υπουργείο προτίθεται να μπορέσει να εντάξει το κτίριο στα ΕΣΠΑ. Επομένως θα μπει στα ευρωπαϊκά προγράμματα και το δώρο ήταν αυτό που είπατε, η πρώτη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεότερων Μνημείων για το 2014. Αναγκαστική απολωτρίαση ή απευθείας εξαγορά από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε. City International 106,1 MHz FM Stereo. Παράθυρο στην πόλη ή στην πόλη από το παράθυρο. Μια εκπομπή με θέα στα αθέατα με τη δημοσιογράφο Άννα Χατζηπαύλου. Κάθε Δευτέρα στις 10:30 το πρωί. Εδώ είμαστε πάλι φίλοι μου με την σημερινή μας καλεσμένη, την διεθνούς φήμης πιανίστρια, κυρία Λόλα Τότσιου, η οποία από το 2011 έχει αναλάβει τη διεύθυνση του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης, για το οποίο και συζητούμε αυτή την σήμερα στη σημερινή εκπομπή. Κυρία Τότσιου, ποια είναι τα σημερινά προβλήματα του Οδείου? Αναφέρατε το πρόβλημα της διαβάθμισης του πτυχίου. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά, παρότι σας είπα ότι και εγώ προσωπικά και προηγούμενες διοικήσεις, διευθυντές έχουν καταθέσει προτάσεις, είναι στις άμεσες προτεραιότητες μου τώρα που το κτηριακό δείχνει ότι ηρεμεί, το να ασχοληθώ ξανά με αυτό το θέμα σε επικοινωνία με το Υπουργείο, έτσι ώστε να δοθεί το συντομότερο μία λύση σε αυτό το θέμα. Σε τι ύψος ανέρχεται πλέον η κρατική χρηματοδότηση? Για το 2014 θα πάρουμε 750.000 ευρώ. Πέρσι πήραμε 780.000 ευρώ. Είναι ήδη κάτι πάρα πολύ χαμηλό, αν αναλογιστεί κανείς ότι η μισθοδοσία μας ανέρχεται περίπου στις 600.000. Επομένως, σε αυτό το επομένως είμαστε. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ συνετή χρήση των επιχορηγήσεων τα τελευταία χρόνια και καταφέραμε, και αυτό πραγματικά θέλω να το αναφέρω γιατί ήταν έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και δικό μου, ότι μειώσαμε, σχεδόν εκμηδενίσαμε το χρέος του Οδείου από όταν αναλάβαμε, το οποίο ήταν γύρω στις 600.000 ευρώ, και μειώσαμε πάρα πολύ και την ψαλίδα της καθυστέρησης της μισθοδοσίας, όπου πραγματικά οι εργαζόμενοι είχαν δίκιο, γιατί είχαν να πληρωθούν 12 μήνες ή 10 μήνες ή 8 μήνες, και αυτή τη στιγμή πληρώνονται αρχές Φεβρουαρίου, τον μήνα Δεκέμβριο, και
Κάπως έτσι πηγαίνουμε, δηλαδή έχει μειωθεί πάρα πολύ. Τα χρέη σας αναφέρατε προηγουμένως προς το ΙΚΑ, εννοείται προς τα ασφαλιστικά. Ήτανε προς το ΙΚΑ, όπου κάναμε βέβαια μια πολύ συμφέρουσα ρύθμιση και μειώνεται συνεχώς το ποσό. Ήτανε μισθοδοσία, ήτανε προς προμηθευτές, ήταν προς τα πάντα. Προς τα πάντα. Πόσοι σπουδαστές φοιτούν αυτή τη στιγμή? Φοιτούν 430. 430 σπουδαστές. Το ΟΔΙΟ έχει κάνει βέβαια και με περισσότερους, έχει κάνει και με 500-550. Μετά από όλη αυτή την ταραγμένη χρονιά έπεσαν στους 400 και έτσι με κάποιες εισαγωγικές εξετάσεις είμαστε σε αυτό το νούμερο και δεν μπορούμε να είμαστε αυτή τη στιγμή σε μεγαλύτερο, γιατί όπως σας είπα, όταν η μισθοδοσία είναι 600.000 και μένουμε 150.000 για τα πάντα, είναι πάρα πολύ λίγο. Είναι μια από τις θυσίες που αναγκαστήκατε να κάνετε, να κατεβάσετε, να μειώσετε τον αριθμό των μαθητών, των σπουδαστών. Και πώς είναι οι καθηγητές οι οποίοι αντιστοιχούν σε αυτούς τους μαθητές? Οι καθηγητές είναι αρκετοί, ακριβώς επειδή χρειάζεται να έχουμε όλα τα όργανα και όλα τα θεωρητικά απαραίτητα μαθήματα, τα λεγόμενα υποχρεωτικά ή παράλληλα μαθήματα και όμως ειδικά θεωρητικά. Οι καθηγητές είναι 80, οι οποίοι... σύνολο μόνιμοι αορίστου χρόνου και οδοντίστοι. Τώρα αυτό με τους αορίστου χρόνου στους συμβασιούχους δεν είναι και αυτό ένα σοβαρό θέμα? Δηλαδή ο μαθητής ξεκινάει τα μαθήματα από την πρώτη χρονιά με ένα συγκεκριμένο καθηγητή, ο οποίος έχει τη συγκεκριμένη τεχνική να τον διδάξει. Ναι. Τη δεύτερη χρονιά αλλάζει ο καθηγητής, έχει μια άλλη τεχνική και θεωρία. Αυτό δεν θα είναι ένα πρόβλημα στην εξέλιξη της μόρφωσης του μαθητή? Δεν αλλάζουν και τόσο πολύ, δηλαδή παρότι γίνονται προκηρύξεις, ακριβώς επειδή στην πλειοψηφία τους οι ορομίστοι καθηγητές είναι πραγματικά ψηλού επίπεδου και από θέμα σπουδών ή καλλιτεχνικής δραστηριότητας ή και διδακτικής προϋπηρεσίας, στην πραγματικότητα δεν γίνονται τόσες πολλές αλλαγές. Παραμένει ένα σταθερό, ένα πολύ μεγάλο σταθερό δυναμικό. Γιατί η τεχνική είναι ιδιαίτερη κάθε φορά, έτσι δεν είναι? Και η ερμηνεία και η θεωρία. Χορηγίες ή δωρεές υπάρχουν προκειμένου να συνεισφέρουν στα έξοδα? Γιατί και οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια σας παρέπεμπαν σε αυτές. Ναι. Δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχουν, παρότι έχουμε απευθυνθεί έτσι και στο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο και σε ιδιώτες, στο Ίδρυμα Νιάρχος. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιχορηγήσεις. Δίνονται περισσότερο σε καλλιτεχνικούς χώρους όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, τα Μέγαρα κτλ. Που και εκεί δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα, όπως γνωρίζετε. Παντού. Γιατί αυτό είναι ένα καλλιτεχνικό γεγονός το οποίο θα προβληθεί, θα διαφημιστεί κτλ. Εμείς παράγουμε, παρότι κάνουμε πάρα πολλές συναυλίες και πολύ καλού επίπεδου συναυλίες και σεμινάρια εννοείται κτλ. Είμαστε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Θα πρέπει ο άλλος πολύ βαθιά να πιστέψει στον πολιτισμό και στην σωστή παιδεία για να επιχορηγήσει. Παρόλα αυτά και με την ευκαιρία των 100 χρόνων ετοιμάσαμε ένα φυλάδιο χορηγιών και απευθυνόμαστε και πάλι σε όλους τους συμπολίτες μας, γιατί ακόμα και ένα μικρό ποσό να μπορέσει να δώσει κάποιος είναι σε αυτές τις μέρες αθρηστικά, είναι μια βοήθεια. Πάντως έχει δημιουργηθεί σύλλογος φίλων κρατικού. Αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο και πολύ σύντομα έτσι έχουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο, τον κύριο Σκέμπερη, ώστε να δούμε πραγματικά πώς μπορούμε να συνδυαστούμε και για την εξέβρεση πόρων, αλλά και για τη διοργάνωση επιπλέον εκδηλώσεων. Προγραμματίζουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια και πραγματικά θα χρειαστούμε τη στήριξη. Θα μας τις πείτε πριν να κλείσουμε βεβαίως. Εσείς ως διοίκηση, δεδομένης της οικονομικής κρίσης που υπάρχει, έχετε κάποια σχέδια ως προς την εξέβρεση νέων πόρων, ας πούμε, είπατε, οι οποίοι θα σας έδιναν μια ανάσα, είπατε προηγουμένως τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτά έχουν δρομολογηθεί, μπορείτε από εκεί πέρα δηλαδή να πάρετε κάποια χρήματα? Εμείς έχουμε ετοιμάσει κάποιες ιδέες και περιμένουμε να ανοίξουν τα νέα ΕΣΠΑ,
του 2014-2020. Είμαστε ήδη σε επικοινωνία και με το Υπουργείο Πολιτισμού. Έχουμε καταθέσει προτάσεις. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις προκειμένου να υπάρξει ένταξή σας σε κάποιο πρόγραμμα? Θα πρέπει να είναι, πέρα από την επάρκεια και όλα αυτά τα τυπικά και διαδικαστικά πράγματα, θα πρέπει να καταθέσουμε και τρεις προτάσεις, οι οποίες να είναι πιστικές ως προς αυτά που η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει ως όρους ότι θα χρηματοδοτήσει. Από την άλλη, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πού και πού κυκλοφορούν και κάποια προγράμματα ευρωπαϊκά εκτός των ΕΣΠΑ, τα οποία περισσότερο όμως αφορούν μία, πώς να το πω, λεπτομέρεια της λεπτομέρειας. Πολύ σημαντικό να συμβεί, αλλά όταν κανείς δεν έχει λυμένο το βασικό του, έχει χρέος να λύσει πρώτα το βασικό του και μετά να ασχοληθεί με το περιτύλιγμα ή με κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο. Και γιατί μην νομίζετε και όλα αυτά τα προγράμματα θέλουν μια στρατιά ανθρώπων για να τα υλοποιήσουν. Ακριβώς. Ας μιλήσουμε λίγο και για τις σπουδές στο ΟΔΙΟ. Ποια είναι η διάρκεια των σπουδών? Αναφέρατε κάτι προηγουμένως. Ναι, εξαρτάται από τα όργανα. Βέβαια, ένας μέσος όρος στο πιάνο, στο βιολί, στο βιολοντσέλο είναι τα 12 χρόνια. Κάποια, η βιόλα και το κοντραμπάσο έχουν κάπως λιγότερα, τα περισσότερα πνευστά είναι στα 9 χρόνια, η άρπα γύρω στα 10, η βυζαντινή είναι 4 χρόνια. Πάντως τα περισσότερα όργανα έχουν έναν πολύ μακρύ κύκλο σπουδών, γι' αυτό και το ξαναλέω, δεν μπορεί αυτό το πράγμα, είναι χωρίς διαβάθμιση. Και πόσο απαιτητικό είναι το πρόγραμμα φοίτησης, δηλαδή είναι καθημερινό, πόσες ώρες την εβδομάδα είναι? Κοιτάξτε, τα μαθήματα, τα προσωπικά μαθήματα του οργάνου, ανάλογα με το επίπεδο, είναι μία ή δύο ώρες την εβδομάδα. Αλλά ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί και μία σειρά από βάσει κανονισμού σπουδών, βέβαια υποχρεωμένος, να παρατηρεί, να παρακολουθεί μία σειρά από θεωρητικά μαθήματα όπως θεωρία, αρμονία, σολφές, χοροδία και πολλά άλλα, μουσική δωματίου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι και ένα μάθημα που ευνοεί τη συνεργασία, το να μάθει κανείς να ακούει τον άλλον, έτσι πολλά πράγματα. Και είπατε ότι διδάσκεται ακόμα και εκτός από την κλασική μουσική, μελόδραμα, θεωρία και διεύθυνση ορχήστρας. Ναι, εμπίπτουν στον κύκλο τον ευρύτερο της κλασικής μουσικής. Η μελοδραματική ασχολείται με τον τομέα όπερα, η σύνθεση, το λέει και η λέξη, είναι με τη σύνθεση, και τα θεωρητικά μαθήματα όπως είναι το ειδικό αρμονίας, φούγκα, ναι, αντίστοιξη, είναι μαθήματα που δίνουν επιπλέον γνώσεις ως προς την δομή, τη θεωρητική, της κλασικής πάντα μουσικής. Το μόνο τμήμα το οποίο δεν αναφέρεται στην κλασική μουσική είναι η Βυζαντινή, το τμήμα της Βυζαντινής μουσικής, και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που το έχουμε στο ΟΔΙΟ μας, γιατί και ο καθηγητής του είναι εξαιρετικός και το όλο τμήμα δίνει πολύ όμορφα αποτελέσματα. Και εύχομαι κάποια στιγμή το ΟΔΙΟ να μπορέσει να έχει και τμήμα παραδοσιακής μουσικής, όπως και άλλα ΟΔΙΑ έχουν αρχίσει να έχουν. Και διδάσκεται και όπερα, σύγχρονο τραγούδι, φωνητική μουσική. Τώρα, και τμήματα για πολύ μικρά παιδιά επίσης υπάρχουν. Μουσικής προπαιδείας ή όχι? Όχι. Μουσική προπαιδεία στο κρατικό ΟΔΙΟ δεν υπάρχει. Ακριβώς επειδή είναι κρατικό ΟΔΙΟ, παίρνουμε συνήθως από ένα επίπεδο και πάνω. Κάποιες φορές σε συγκεκριμένα όργανα παίρνουμε και αρχάριους, που και πάλι όμως θα κάνουμε. Και αυτοί πώς μπαίνουν μέσα? Ακριβώς, κάνουμε εξετάσεις σε ρυθμό, σε φωνή, στο πώς ακούει, και μπορούμε να καταλάβουμε. Να γνωρίσετε κάποια κλίση. Ακριβώς. Ναι. Μιλήστε μας λίγο και για την ανεκτήμητης, όπως λένε, αξίας μουσική βιβλιοθήκη. Πότε άρχισε να λειτουργεί, τι περιλαμβάνει? Η βιβλιοθήκη είναι η δεύτερη στο είδος της στην Ελλάδα. Βέβαια η πρώτη, της Λίλια Μουδούρη, στην Αθήνα έχει πολύ πολύ περισσότερο υλικό. Ωστόσο η δική μας βιβλιοθήκη, η οποία λειτουργεί και ως δανειστική, έχει στα αρχεία της σπάνιο και αρχιακό υλικό, παλέτυπα, έχει έναν μεγάλο αριθμό από παριτούρες, γύρω στις 15.000 αν θυμάμαι σωστά.
και βιβλία και θεωρητικά περί τη μουσική. Έχει ένα πολύ αξιόλογο υλικό, το οποίο χαίρομαι, γιατί πέρα από τον κόσμο του οδείου έρχονται ερευνητές και από την Ελλάδα και ζητούν στοιχεία και παίζει πραγματικά ένα σημαντικό ρόλο. Και από ρόλο. Το εξωτερικό, μια που είναι μέλος και της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών. Mm-hmm. Και υπάρχουν φυσικά και δεκάδες μουσικά όργανα. Ναι, είναι μια... Είχατε κάνει και μια έκθεση, ναι, νομίζω. Στο Βαφοπούλιο είχε γίνει το 2010. Αυτά είναι δωρεές τα όργανα. Κάποια είναι, και ο τότε διευθυντής, ο κύριος Δημήτρης Τέμελης, μια άλλη πολύ σημαντική φυσιογνωμία του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης, πήρε την πρωτοβουλία στο να στήσει όλη αυτή τη συλλογή, η οποία είναι πραγματικά μια ανεκτήμητη συλλογή που αριθμεί περίπου 120 όργανα από διάφορους πολιτισμούς και όχι μόνο τον δικό μας ελληνικό πολιτισμό. Σήμερα, κυρία Τότσιο, την εποχή της κρίσης, όπου όλα είναι πολύ πιο δύσκολα, τι δυνατότητες πιστεύετε ότι έχουν οι απόφοιτοι του ΟΔΙΟΥ, οι σπουδαστές όταν τελειώνουν? Κοιτάξτε, με την κλασική μουσική δεν ήταν ποτέ εύκολα στην Ελλάδα. Βεβαίως και έχει δυσκολέψει και στη χώρα μας και στο χώρες. Εξωτερικό. Εννοείται. Κοιτάξτε, ποτέ δεν θα μπορούσα να αποφαρύνω έναν μαθητή από τις σπουδές της μουσικής και ποτέ δεν θα μπορούσα να του παραστήσω ότι, όσο ταλαντούχος και να είναι, ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές μπροστά του. Οι πόρτες δεν είναι ανοιχτές, ποτέ δεν ήταν. Θέλει πραγματικά πολύ μεγάλη επιμονή, πάρα πολύ μελέτη, πάρα πολλές, δεν θα τοποθεσίες, γιατί αν αγαπάει κανείς κάτι που κάνει, θα δώσει τα Σαββατοκυριακά του, θα δώσει τον χρόνο της διασκέδασης του για αυτό που κάνει. Αλλά θα πρέπει να του ευστήσω την προσοχή, ότι θέλει πραγματικά μεγάλη υπομονή, αντοχή και στέρηση πιθανά κάποιων υλικών πραγμάτων. Κάποια στιγμή ίσως να πρέπει να διαλέγουμε αν θέλουμε ένα τελευταίας μόδας αυτοκίνητο ή αν θέλουμε να μπορούμε να παίζουμε πάρα πολύ ωραία κάποια έργα με λιγότερες οικονομικές απολαβές. Είναι θέμα επιλογής. Εσείς με χρόνια διδασκαλία στο ενεργητικό σας και με μεγάλη εμπειρία, μιλώντας στους σπουδαστές, τι τους λέτε, πού πρέπει να δίνουν πιο πολύ σημασία, στην τεχνική αρτιότητα, στις τεχνικές λεπτομέρειες ή στη συγκίνηση, τη φλόγα που θα μεταδώσουν με το παίξιμό τους στον ακροατή? Κοιτάξτε, είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Θα έλεγα ότι δεν διαχωρίζω τα πράγματα. Φυσικά το ζητούμενο είναι η φλόγα. Όμως δεν μπορούμε να μεταδώσουμε την φλόγα έτσι όπως θα θέλαμε, εάν δεν κατέχουμε τεχνική. Άρα χρειάζεται να δουλεύουμε παράλληλα και στους δύο χονδροειδείς, ας το πούμε, τομείς. Και φυσικά εκείνο που τονίζω πάρα πολύ και πάντα τόνιζα είναι ότι θα πρέπει κάθε ερμηνεία να έχει τη δική της ζωή και τη δική της φλόγα, σαν να είναι η πρώτη φορά. Και φυσικά, για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά τα πράγματα, χρειάζεται μια πολύ ισχυρή συγκέντρωση. Χρειάζεται λοιπόν να ασκούνται και στον τομέα της συγκέντρωσης. Και τι χρειάζεται ένας καλλιτέχνης, τι στοιχείο είναι αυτό που πρέπει να έχει μέσα του για να μπορέσει να διακριθεί, να ξεχωρίσει? Θα το ξαναπώ, θέλει καταρχήν πάρα πολύ δουλειά, πίστη σε αυτό που κάνει. Το ταλέντο τι ρόλο παίζει? Το μεγαλύτερο. Απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά από μόνο του δεν οδηγεί πουθενά. Από μόνο του, δηλαδή έχω δει και όλοι μας έχουμε δει ταλαντούχα παιδιά που δεν δούλεψαν και δεν μπόρεσαν να εξελίξουν τίποτα από το ταλέντο τους. Άρα το ταλέντο το βάζουμε ως μία απαραίτητη προϋπόθεση, η οποία δεν ανοίγει τους δρόμους. Πολλή δουλειά, αφοσίωση, επιμονή και φυσικά και η τύχη πάντα παίζει. Παίζει ρόλο και αυτή τελικά. Παίζει και αυτό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το ότι στην αρχή της καριέρας μου υπήρξαν άνθρωποι και στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας και στο τρίτο πρόγραμμα, οι οποίοι χωρίς να με γνωρίζουν, ακούσαν κάτι, θελήσαν να με στηρίξουν, μου δώσανε βήμα. Αυτό το θεωρώ τύχη. Έχετε δίκιο.
Όταν αναλαμβάνατε το 2011 τη θέση της Διευθύντριας, είχατε πει ότι ένας από τους στόχους σας θα ήταν το άνοιγμα του κρατικού οδείου στην κοινωνία, ώστε να γίνει πιο εξωστρεφές και να συνεργαστεί με τους άλλους φορείς. Ας έρθουμε λοιπόν σε αυτό το τομέα τώρα, να μας πείτε, πιστεύετε ότι το καταφέρατε αυτό στα 2,5 χρόνια της θητείας σας και με ποιο τρόπο? Ναι. Καταρχήν να πω ότι το κρατικό οδείο μέσα στα 100 χρόνια περνάει και αυτό τις φάσεις του και έχει δικαίωμα να περνάει τις φάσεις του. Άλλοτε είναι εξωστρεφές, άλλοτε είναι εσωστρεφές και το γνωρίζουμε και την προσωπική μας ζωή πόσο εύκολο είναι να συμβεί αυτό. Η εξωστρέφεια όμως είναι ένα ζητούμενο για μένα. Γιατί? Γιατί ως εκπαιδευτικό ίδρυμα χρειάζεται να προσφέρουμε προς τον κόσμο της πόλης και όχι μόνο, και πώς προσφέρουμε, διοργανώνοντας σεμινάρια, διοργανώνοντας συναυλίες και σε αυτούς, αλλά όχι και μόνο σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε, πάντα πιστεύω ότι οι συνεργασίες με άλλους φορείς μόνο θετικά πράγματα μπορούν να φέρουν και έτσι πραγματικά συνδεθήκαμε με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, συνδεόμαστε σταδιακά με τα πανεπιστήμια, ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μια σειρά από εκδηλώσεις. Τις ελληνικές μουσικές γιορτές, είναι ο 10ος κύκλος, τόσο είναι μια μικρή επέτειος και αυτή. Θέλω να πω δύο λόγια γι' αυτό. Βεβαίως. Ιδρυτής τους, εμπνευστής τους και υπερασπιστής τους είναι ο πολύ γνωστός αρχιμουσικός κύριος Βίρον Φιδεντζής, που ήταν και χρόνια ο διευθυντής ορχήστρας, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Ένας μεγάλος ερευνητής πραγματικά της ελληνικής κλασικής παράδοσης μας. Και φέτος τα αφιερώνει τον 10ο κύκλο στα 100 χρόνια του Οδείου. Θα γίνουν 9 εκδηλώσεις στην πόλη μας και άλλες 5 στην Αθήνα. 2 από αυτές τις εκδηλώσεις θα είναι με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επίσης, οι υπόλοιπες θα είναι κυρίως με δυναμικό της πόλης μας, με απόφοιτους του Οδείου, με νυν καθηγητές του Οδείου, με μαθητικά σχήματα του Οδείου, και είναι πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που θα συμβεί. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι για τρίτη συνεχή χρονιά που το ξεκίνησα και έτσι ευχαριστώ πολύ πραγματικά και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τη διοίκησή του και τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, κάνουμε στο Μέγαρο Μουσικής την καθιερωμένη, θα μπορούσα να πω πλέον, συναυλία μας, όπου ταλαντούχοι μαθητές μας περνάνε από έναν εσωτερικό διαγωνισμό, προκρίνονται ποιοι θα παίξουν με την ορχήστρα και παίζουν ένα μέρος κονσέρτο με την ορχήστρα του Δήμου, και είναι ένα εξαιρετικό βήμα για τα παιδιά και κίνητρο στο να μελετούν για να γίνονται καλύτεροι. Αυτό θα γίνει μέσα στο Μάρτιο. Επίσης, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης μας αφιερώνει την δεύτερη συναυλία της νέας περίοδου, όπου θα διευθύνει ο Βλαδίμηρος Σημεωνίδης, που είναι επίσης ένας διακεκριμένος μαέστρος και διδάσκει στο οδείο μας τη διεύθυνση ορχήστρας. Θα παιχτούν έργα ιστορικά από συνθέτες που πέρασαν από το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης. Γράφεται και ένα καινούριο έργο, και το οποίο το γράφει ο Αντώνης Ανισέγκος, επίσης από αυτούς του οδείου, και θα παιχτεί, είναι για τρία πιάνα και ορχήστρα, θα παιχτεί από τον ίδιο, από τη Δόμνα Ευγουχίδου, που είναι επίσης μια πολύ διακεκριμένη πιανίστα, και από μένα, και ταυτόχρονα θα είμαστε 6 πιανίστες στα 3 πιάνα, από 3 σπουδαστές τωρινούς του Οδείου, που θα είναι η παλιά γενιά και η νέα γενιά, και φυσικά θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έρθει σε αυτή την συναυλία και να τραγουδήσει η διάσημη σοπράνο η Μυρτώ Παπαθανασίου, επίσης απόφοιτος του Οδείου, που κάνει μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Στις προθέσεις μας είναι 2 ακόμη στόχοι. Είναι να γίνει ένα αφιέρο, πώς να το πω, ένα επαιτειακό CD με ηχογραφήσεις από καθηγητές του Οδείου, με έργα Ελλήνων συνθετών και πιθανά και κλασικής ή και σύγχρονης. Και σύγχρονης. Και το σύγχρονο ρεύμα ευτυχώς αρχίζει και κερδίζει έδαφος. Ένα επαιτειακό CD λοιπόν, και ένα γκαλά που θέλουμε να διοργανώσουμε το φθινόπωρο, να κάνουμε ένα κάλεσμα, μία πρόσκληση σε πάρα πολλούς απόφοιτους του
του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης που ζουν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και να γίνει κάτι πραγματικά εορταστικό. Αλλά για τις δύο αυτές διοργανώσεις είναι φανερό ότι χρειαζόμαστε χρηματική επιπλέον βοήθεια, και μεγάλη. Ελπίζουμε ότι κάποιοι θα βρεθούν που θα θελήσουν πραγματικά να στηρίξουν το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης σε αυτήν την πολύ ιδιαίτερη στιγμή του. Είναι πολύ όμορφες και ενδιαφέρουσες οι εκδηλώσεις αυτές. Mm-hmm. Μακάρι να μπορέσετε όλες να τις πραγματοποιήσετε. Όμως και στο κτίριο που στεγάζεστε στην Οδό Φράγκων και εκεί πέρα κάνετε πολύ συχνά συναυλίες και ρεσιτάλ, τα οποία μάλιστα είναι και δωρεάν. Δεν έχουν είσοδο, έτσι δεν είναι? Είναι δωρεάν, είναι δωρεάν, ναι. Αυτές γίνονται με τους σπουδαστές ή και με τους καθηγητές? Κάποιες γίνονται, αυτές που γίνονται με τους σπουδαστές είναι ένα άλλο κομμάτι των διοργανώσεων μας, οι λεγόμενες μαθητικές συναυλίες που φυσικά και είναι ανοιχτές προς το κοινό. Όμως κάνουμε συναυλίες μία φορά την εβδομάδα και συνήθως είναι Τετάρτη στις 9 και έρχονται είτε καλλιτέχνες της πόλης είτε της Ελλάδας είτε από το εξωτερικό και παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα. Κάποιες φορές είναι και καθηγητές του ΟΔΙΟ και παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα. Κάνετε προσκλήσεις σε ξένους καλλιτέχνες. Οι οποίοι έρχονται και παίζουν άφιλο κερδός για το κρατικό ΟΔΙΟ. Με ανοιχτή είσοδο, ναι, κλασική, ναι, και σύγχρονη, ναι, μουσική. Ναι. Ποιο είναι το κοινό που έρχεται στις συναυλίες, έχετε κάποια στοιχεία? Δηλαδή έρχεται νεανικό κοινό, φοιτητές, έρχονται νέοι ακροατές? Σε κάποιες ναι, σε κάποιες όχι. Το θέμα του κοινού αρχίζει και είναι ένα θέμα όχι μόνο για τις δικές μας συναυλίες. Mm-hmm. Απασχολεί πάντως η έλλειψη, θα έλεγα, κοινού. Ακόμα και γενικότερα ή νεανικού κοινού? Γενικότερα. Γενικότερα. Γενικότερα, όχι μόνο νεανικού. Θα έλεγα, όχι, γιατί το νεανικό κοινό, για παράδειγμα, βλέπω ότι στις συναυλίες της κρατικής ορχήστρας που έχει ελεύθερη είσοδο πηγαίνει ένα μεγάλο κομμάτι πλέον στις συναυλίες της νέων της ορχήστρας, ένα μεγάλος αριθμός. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα επομένως με το περιορισμένο κοινό, παρόλο που είναι δωρεάν, ελεύθερη είσοδος. Ναι, και δεν είναι όμως, θα σας το ξαναπώ, δεν είναι μόνο σε εμάς. Δεν είναι τυχαίο που το θέμα της διημερίδας που γίνεται στα πλαίσια των ελληνικών μουσικών γιορτών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι ακριβώς αυτό, η έλλειψη κοινού σε συναυλίες ανά την Ελλάδα. Μεγάλο πρόβλημα. Πόσο καλλιεργημένο, δηλαδή, μάλλον να την κάνω ξεκινώντας αρνητικά, δεν είναι καθόλου καλλιεργημένο το κοινό της Θεσσαλονίκης? Είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία αυτή δεν που σας ακολουθεί? Δεν είναι θέμα καλλιέργειας. Και πάλι είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι η απάντηση είναι η εξής. Δεν είναι θέμα καλλιέργειας με την έννοια γνωρίζω κλασική μουσική και τότε μόνο θα πάω να ακούσω. Είναι θέμα γενικότερης παιδείας. Δηλαδή, τι θέλω να κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου? Θέλω να πάω να ψυχαδοχογηθώ ή θέλω απλά να πάω να διασκεδάσω, να ξεχαστώ, που και αυτό χρήσιμο είναι. Ωστόσο, μπορεί να είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, είναι μόνο το να τραγουδήσω και να ανέβω πάνω σε ένα τραπέζι και να σπάσω κατά περίπτωση και ένα πιάτο? Ή είναι ότι θα πάω και σε ένα θέατρο για να είναι λάθος λέξη, δεν θέλουμε να προβληματιζόμαστε. Για να αναρωτηθώ, για να καταλάβω δύο πράγματα περισσότερα για τον εαυτό μου, για την ανθρώπινη ύπαρξη, για την ιστορία, για χίλια δύο θέματα. Δηλαδή, είναι θέμα βαθύτερης καλλιέργειας. Και φοβάμαι ότι αυτό το πράγμα έχει αρχίσει και κλειδωνίζεται και με την κρίση κλειδωνίζεται ακόμη περισσότερο. Αλλά δεν ξέρω πόσο πραγματικά πολυπληθές ήταν το κοινό σε αυτό το είδος μουσικής στη χώρα μας. Ο Λεωνίδας Καβάκος είχε αναφερθεί πάνω σε αυτό σε κάποια συνέντευξή του και όπως είπε, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται καλλιεργημένος αν δεν έχει γνωρίσει την κλασική μουσική. Mm. Και η ευθύνη δεν είναι μόνο του κράτους, είναι και δική του. Γιατί ο άνθρωπος δεν εξελίσσεται μόνο βάσει όσων του μαθαίνουν, αλλά ψάχνει μόνος του, διαβάζει, ακούει, ανακαλύπτει. Αυτό σημαίνει καλλιέργεια και μόρφωση. Θα συμφωνήσω εντελώς ότι
Και αυτό προσπαθώ να πω και στους σπουδαστές της μουσικής, ότι δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε, να βγαίνουμε σε μια αίθουσα, να μαθαίνουμε μηχανικά ή μη μηχανικά ένα όργανο και να μην φροντίζουμε να ακούμε, να ενημερωνόμαστε, να αναζητούμε, και όχι μόνο στην κλασική μουσική, σε όλα τα είδη της μουσικής που έχουν πραγματικά υψηλά, πολύ πολύ... Πολύ όμορφες μουσικές κυκλοφορούν σε όλα τα είδη. Δεν είναι στο θέατρο, οφείλουμε, στη λογοτεχνία οφείλουμε να αναζητούμε. Το ΟΔΙΟ προκειμένου να δημιουργήσει παιδεία, έχει κάνει προγράμματα να επισκέφτεται τα σχολεία. Υπάρχει στην αντίστροφη μορφή του, έρχονται σχολεία και μας επισκέπτονται, όπου πάντα μια ομάδα καθηγητών θα ασχοληθεί μαζί τους, θα τους δείξει τα όργανα, θα τους μιλήσει για αυτό το είδος μουσικής, θα τα ξαναγήσουμε στη βιβλιοθήκη, στους χώρους του ΟΔΙΟΥ. Γίνεται με αυτή τη μορφή, και επίσης έχουμε έρθει σε μία σύνδεση με το χαμόγελο του παιδιού, και κάποια παιδιά έρχονται και διδάσκονται κάποιο όργανο εθελοντικά, είτε από σπουδαστές είτε από καθηγητές του ΟΔΙΟΥ. Και έχετε επαφές ή ανταλλαγές και με ιδρύματα του εξωτερικού? Είστε και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οδείων. Εδώ τώρα θίγεται και πάλι το καυτό μας θέμα της διαβάθμισης. Όχι, δεν έχουμε, διότι δεν μπορούμε να ενταχθούμε στο πρόγραμμα Erasmus, όπου μέσα από αυτό κινείται όλη η σύνδεση. Το θέμα των ανταλλαγών. Επομένως πρέπει να λυθεί πρώτα το θέμα της διαβάθμισης. Λίγο πριν το τέλος, να σας ρωτήσω και κάτι σχετικά με την δικιά σας, με τα δικά σας σεμινάρια. Έχετε συνδέσει, κάνετε καλλιτεχνικούς πειραματισμούς, αυτοσχεδιάζετε. Έχετε συνδέσει σύγχρονες ελληνικές συνθέσεις με αρχαία λατρευτικά τραγούδια και οργανώνετε σεμινάρια πιάνου χρησιμοποιώντας πρακτικές της Ατιανάντα Yoga. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτά? Πολύ ευχαρίστως. Ναι, είναι μια διαδρομή που ήταν καταρχήν προσωπική, δηλαδή ασκούμε στη γιόγκα από το 1995. Με βοήθησε τρομακτικά στο θέμα καριέρα, στο θέμα του πώς συγκεντρώνομαι, σε τι βάθος, πώς χαλαρώνω, πώς μπορώ να διαχειριστώ όλο αυτό το στρες που κουβαλάει μια καριέρα ενός μουσικού. Και από τη στιγμή που είδα τα αποτελέσματα, θέλησα να αρχίσω να τα δίνω στους μαθητές μου, καταρχήν, και δημιούργησα αυτή τη σύνδεση γιόγκα και μουσική. Έγινα παράλληλα εισηγήτρια, δασκάλα της Ατιανάντα Yoga, και δημιούργησα αυτό το σύστημα όπου συνδέεται η γιόγκα με τη μουσική και το πώς η γιόγκα μπορεί να βοηθήσει και να στηρίξει όλη τη μουσική διαδικασία. Και διδάσκω και γιόγκα για μουσικούς πλέον από φέτος. Κυρία Τότσιου, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου σήμερα, παρά τις δυσκολίες που είχατε. Σας εύχομαι πολλές επιτυχίες σε εσάς προσωπικά και στο κρατικό ΟΔΙΟ. Ο σταθμός μας και εγώ προσωπικά είμαστε κοντά σας. Έχετε την απεριόριστη συμπαράστασή μας. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Φίλοι μου, καλή σας εβδομάδα. Γεια σας.